Καταρχάς, να ευχηθώ και εγώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και να περάσουμε λίγο και στα αθλητικά. Φυσικά, σήμερα συνέβη κάτι το σημαντικό. 13η νίκη της ομάδας μας, της αγαπημένης μας ομάδας, χωρίς να δεχτεί γκολ, στις 13 του μηνός. Ενδεχόμενα κάτι να σημαίνει αυτό το πράγμα. Η ομάδα έπαιξε, νομίζω, κάπως μουδιασμένα στην αρχή. Μετά το γκολ είχαμε αρκετές φάσεις. Παίζαμε μια ομάδα αρκετά δύναμη, αλλά είχε πολλές αρετές. Από ό,τι είδαμε, πολλούς μικρούς παίκτες και οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Εύχομαι τους έχουμε καλή συνέχεια. Εντάξει, φτάσαμε εδώ, είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Θα δούμε τι γίνεται. Όσο για να αφορά την Καλαμάτα, εμείς πιστεύω ότι έχουμε πολλούς τραυματισμούς, πολλές τιμωρίες. Όταν ξαναρχίσει να ρολάει η ομάδα, θα παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Βέβαια, αυτό που μας χαροποίησε ιδιαίτερως ήταν ότι το 1-1 του Παναγιακού με τον Αμβρισέα, που σημαίνει ότι εμείς ξεφύγαμε πάλι 6 βαθμούς και είμαστε σε μια απόσταση ασφαλείας από τους κατοδιώκτες μας. Μίλησε για 2-3 προσθήκες που είναι στα σχέδια της ομάδας. Ως χρηματοδότης της ομάδας, συνηγορείτε. Το έχουμε συζητήσει γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κενά. Εμείς πάμε για πρωταθλητισμό, άρα λοιπόν θα κοιτάξουμε τον καλύτερο τρόπο να καλύψουμε αυτές τις αδυναμίες που έχουμε. Θα γίνουν άμεσα αυτές τις προσθήκες, θεωρείτε? Είναι θέμα του coach, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Ό,τι σας πει ο coach. Αλλά ό,τι σας έχει ζητήσει εσείς από τη μεριά σας το δίνετε, έτσι? Ναι, στα λογικά επίπεδα, ναι. Τι μέλη γενέστε με το ΔΣ της Καλαμάτας? ΔΣ θα έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη, από την Πέμπτη που ήταν στις 8 το βράδυ, θα έχουμε Τετάρτη 6 ώρα το απόγευμα. Θα συζητήσουμε πάλι. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Νομίζω ότι η Καλαμάτα είναι τόσο μεγάλη ομάδα που δεν την έχει ανάγκη για κανέναν. Από τη στιγμή που υπάρχει λυμένο το οικονομικό πρόβλημα το οποίο το διασφάλισε από το τέλος της χρονιάς, από εκεί και στέρα η Καλαμάτα θα πορευτεί ήρεμα, αγωνιστικά. Τώρα διοικητικά θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα βγουν από το συμβόλαιο. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, δεν είμαι μάλιστα. Από τη στιγμή που είναι λυμένο, όπως λέτε, από τη μεριά σας, το πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι το οικονομικό σε μια ομάδα, γιατί βγήκαν τόσοι τριγμοί, να το πούμε διαφορετικά, όσον αφορά τις παραιτήσεις, ίσως να μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά, δηλαδή εμφανίστηκε σαν ένα τεράστιο μεγάλο θέμα, ως ένα βαθμό. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην αντέχουν το βάρος της θέσης ή των καταστάσεων που έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό τι να κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην τα αντέξαν. Από εκεί και ύστερα παραιτήθηκαν. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορώ να σας πω για ποιο λόγο. Ούτε τρίμποι υπήρξαν στην ομάδα. Εγώ ήρθα κάτω, διαβεβαίωσα τα παιδιά ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αγωνιστικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα πάντα είναι λυμένα όσον αφορά το οικονομικό. Από εκεί και ύστερα θέλουμε την Καλαμάτα πρώτη. Το τι μελγενέστε μετά τον Ιούνιο θα το εξετάσουμε και θα το παρεξετάσουμε. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα στόχο να ανεβάσουμε την κατηγορία την Καλαμάτα. Αυτό πιστεύω ότι είμαστε το πρώτο φαβορί. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε το πρώτο φαβορί. Να τερματίσουμε πρώτοι, να κόψουμε πρώτοι το νήμα, να πανηγυρίσουμε μια πρωτιά μετά από πολλά χρόνια και από εκεί ύστερα βλέποντας και κάνοντας. Πέσατε από τα σύννεφα όταν ακούσατε την παραίτηση ή όλα τα κτλ. Που συνέβησαν? Επειδή έχω ζήσει μια ζωή πολύ ταραγμένη, δεν με κάνει να πέσω από τα σύννεφα. Γιατί και η ομάδα είναι πρώτη. Δεν είναι ότι η ομάδα ήταν δεύτερη, τρίτη με απόσταση. Δεν μπορώ να είμαι στο κεφάλι, στις διαθέσεις, στην ψυχική διάθεση του καθενός. Ούτε θα αντιμετωπίσω την ψυχική διάθεση και τα δεδομένα του καθενός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει κάποιες καταστάσεις και προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα, να το λύσω. Και αυτό έχω μάθει να κάνω. Ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν σήμερα και γενικότερα για τον κόσμο της Μαύρης Θέλης. Λίγος. Σήμερα πάρα πολύ λίγο, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο. Δεν είναι το να έρθει στο γήπεδο και να πληρώσει το εισιτήριο και να μπει μέσα και να πάρει ομάδα χρήματα. Το κυριότερο είναι τα παιδιά αυτά που παίζουν, που δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό, να έχουν τον κόσμο που θα του χειροκροτάει. Να υπάρχει κόσμο, άπλετο κόσμο, γεμάτη κερκίδε για αυτά τα παιδιά. Το είπα και πάλι. Το κυριότερο είναι να επιβραβεύουμε αυτά τα παιδιά για αυτό που έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Και δεν είναι τίποτα μεγάλα ονόματα. Ήρθαν παίχτε οι οποίοι ήταν. Οι περισσότεροι μικρή ηλικία έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με 3-4 παίχτες έμπειρους. Έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σύνολο. Υπάρχει μια ομόνοια στα αποδυτήρια, μια αγάπη. Εγώ το ζω καθημερινά. Είναι όλοι τους καλά παιδιά. Και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι είναι ομάδα του
κυριότερο, το κυριότερο, ότι είμαστε ομάδα. Μπορεί οι άλλοι να έχουν καλύτερους ποιοτικά παίκτες, αλλά η Καλαμάτα είναι ομάδα. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Διαβεβαιώ τον κόσμο της Καλαμάτας ότι δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο που ζητώ από αυτούς πραγματικά είναι να έρχονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Αυτό είναι το κυριότερο. Όχι για μένα. Για μένα είναι το λιγότερο. Για τα παιδιά που παίζουν μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να φτιάξουμε και μια πολύ δυνατή κερκίδα και από εκεί και ύστερα η Καλαμάτα θα βρει τον δρόμο της. Υπάρχει ή δεν υπάρχει προστόπλος. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά και πάλι καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Και εσάς προσωπικά σας εύχομαι να χαιρέσετε το νέο μέλος της οικογένειάς σας. Ευχαριστώ πολύ.